Τέρμα το Σκάνια. Γεια σας παιδιά, Μάρκος εδώ. Σε ένα νέο auto-vlog. Όπως καταλάβατε και από τον τίτλο, πάμε Λάρισα. Πάμε μια έτσι βόλτα στη Λαρισίτσα για καφεδάκι. Με κάποιους φίλους εκεί θα τους βρω εκεί από τη Λάρισα. Και λέω, μιας και δεν έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο σε auto-vlog, λέω ας το κάνω, θα είναι ωραίο πιστεύω. Σήμερα πάω στη Λάρισα να βρω κάτι παιδιά που τους έχω γνωρίσει στη δουλειά που κάνω. Η δουλειά που κάνω, για όσους δεν ξέρετε, η δεύτερη δουλειά που κάνω, είμαι φωτιστής σε κλαμπ, δηλαδή να σας εξηγήσω τι είναι ο φωτιστής. Είναι αυτός που ρυθμίζει τα φώτα στο μαγαζί και τα φωτορυθμικά ανάλογα πώς πάει η μουσική. Με αυτό το επάγγελμα που κάνω έχω γνωρίσει πολύ κόσμο και χαίρομαι γι' αυτό και έχω κάνει πολλές καλές φιλίες και μία από αυτές είναι σήμερα τα παιδιά, πάνω από τους φίλους μου έτσι από τη Λάρισα και να δείτε κάτι άλλο που έχω κάνει έτσι. Με αυτά τα άτομα που θα πάω σήμερα για καφέ, υπάρχει και κάτι περίεργο. Αυτοί μεταξύ τους δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, παρότι είναι από τη Λάρισα. Και θα είμαι εγώ ο συνδετικός κρίκος που θα τους ενώσει, ρε παιδί μου. Πάω για βολτίτσα. Εντάξει, βαρέθηκα τη μονοτονία εδώ της καρδίτσας. Πρέπει να αλλάζουμε και λίγο παραστάσεις, έτσι. Καλό είναι να πάμε και κάπου καμιά βόλτα. Πήρα εδώ τη Μιτσουμπισάρα, έβαλα βενζίνη και έφυγα. Κοίταξα λάδια όλα κομπλέ. Και έφυγα. Όχι ότι τσιμπάει λάδι, αλλά ένας έλεγχος πριν πας κάπου καλό είναι, δεν κάνει κακό. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να έχει δημιουργηθεί μία διαρροή στο αυτοκίνητο. Μιτσουμπισάρα εδώ πάει αέρας, πάμε με 118 χιλιόμετρα κάπου εκεί. Εντάξει, δεν θέλω να το πατήσω παραπάνω, θα μπορούσα να πάω και με 120, αλλά δεν με βιάζει και κανένας, οπότε κάτσε να κόψουμε γιατί εδώ έχει φανάρι. Όσο τρέχει σκέει κιόλας έτσι, είναι και καρμπιρατέρ. Αυτό το βίντεο δεν θα είναι ακριβώς vlog-vlog, θα δείτε πιο πολύ έτσι το δρόμο και πιο λίγο τη Λάρισα. Γιατί από τη Λάρισα δυστυχώς δεν την ξέρω πολύ καλά να μπορέσω να σας κάνω βόλτες μέσα στη Λάρισα με το αυτοκίνητο. Γιατί θα χαθώ, ειλικρινά. Ξέρω μόνο να πάω στη Λάρισα να παρκάρω το αυτοκίνητο εκεί σε ένα υπόγειο γκαράζ και να βγω πλατεία ταχυδρομείου και εκεί στην πλατεία που είναι όλες οι καφετέριες και τα εμπορικά καταστήματα και να πάω σε κάποιες άλλες περιοχές εκεί. Λόγω ότι όταν ήμουν στρατιώτης, φαντάρος, πείτε το που θέλετε, πήγαινα συνέχεια Λάρισα από το Βόλο και έτσι την έμαθα λίγο, τέλος πάντων. Έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Έχω κλείσει τα παράθυρα εγώ εμέν. Έχω βάλει το air condition που δεν έχει, έχω βάλει εδώ το καλοριφέρ στο κρύο. Αλλά πάλι παιδιά φέρνει παγωμένο αέρα, μπορώ να σας πω. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ νόμιζα ότι θα φέρνει μόνο ζεστό το καλοριφέρ, αλλά το έχω στην πρώτη σκάλα και ειλικρινά λες και έχεις βάλει όχι air conditioner, ρε παιδί μου, αλλά φέρει παγωμένο αέρα. Δεν φέρνει ούτε χλιαρό ούτε ζεστό, φέρνει παγωμένο. Τους είπα 5.30-6 ώρα, λογικά πιστεύω θα φτάσω. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι, πολύ προσοχή σε αυτόν τον δρόμο, ειδικά το βράδυ, διότι πετάγονται σκυλιά και έχουν γίνει πάρα πολλά τροχαία. Ειλικρινά προσέξτε πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη βόλτα μεγάλη που πάω με το Mitsubishi. Μεγάλη. Συνήθως δεν βγαίνω εκτός πόλης, ρε παιδί μου, εντάξει. Άλλο να πάω τίποτα Τρίκαλα, Καλαμπάκα και τέτοια. Λάρισα με αυτό πιστεύω πρέπει να πηγαίνω πρώτη φορά. Όχι, ναι, πρώτη φορά έρχεται παιδιά το αυτοκίνητο Λάρισα. Με μένα. Έχω πάει Βόλο, Λάρισα όμως πρώτη φορά. Εντάξει, Λάρισα κοντά είναι, δεν είναι τίποτα. Είναι 55 χιλιόμετρα, 60. Πιο κάτω έτσι θα τη βγάλω και την κάμερα από εδώ από το κεφάλι. Διότι με πατάει πάρα πολύ το λάστιχο και δεν μπορώ να φτάσω καρδίτσα Λάρισα με το λάστιχο στο κεφάλι. Θα πάω για καφέ και θα είμαι με τη στάμπα εδώ, ρε φίλε, έτσι. Ο σημαδεμένος. Επίσης με πονάει το μέτωπο και δεν είναι ότι καλύτερο τώρα να οδηγάς και να έχεις ένα πόνο στο μέτωπο. Οπότε θα τη βγάλω μετά την κάμερα και θα δείτε από την κάμερα μπροστά στο μπαμπρίζ. Αλλά σας είπα, δεν θα είναι vlog-vlog. Πιο πολύ θα δείτε τη διαδρομή και πώς μπαίνω έτσι στη Λάρισα, θα σας βάλω κι εγώ τραγουδάκια και τέτοια. Παρά ρε παιδί μου, θα σας λέω πράγματα από την καρδίτσα μέχρι τη Λάρισα. Αυτό παιδιά είχα να σας πω. Θα ακολουθήσουν τα πλάνα από τη διαδρομή και πώς θα φτάσω στη Λάρισα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε. We'll be right back.
όπως βλέπετε, έχουμε μπει στη Λάρισα. Ρε φίλε, αντί για τρίτη, τώρα θα έβαζα πέμπτη. Αυτό το Eurotrack μας έχει καταστρέψει, να ξέρετε. Νύχτωσε, παιδιά, ήρθα μέρα, φεύγω βράδυ, στο δρόμο της επιστροφής λοιπόν. Δεν ξέρω τι θα έχετε δει εδώ από τη Λάρισα, διότι δεν ξέρω κατά πόσο έχουν τραβηχτεί τα πλάνα και τι ήχο θα έχω, διότι έψαχνα τον ένα από τους δύο φίλους μου να τον βρω για να τον πάρω να πάμε για καφέ. Έχω πάρει το δρόμο της επιστροφής για Καρδίτσα. Καλά ήταν εδώ στη Λάρισα, έτσι αλλάξαμε λίγο παραστάσεις. Χρειάζεται που και αυτό. Να σπάει η μονοτονία. Γιατί όλη την ώρα Καρδίτσα, Καρδίτσα, εντάξει, δεν λέει. Παρατήρησα κάτι, παιδιά. Δεν ξέρω αν ισχύει μόνο στη Λάρισα ή έχει γίνει κάτι σήμερα. Είδα πάρα πολύ αστυνομία. Και αυτό πιστεύω είναι καλό για όλους μας. Είδα μεγάλη κινητικότητα. Όπου και να πήγαινα, είχε αστυνομία. Μα Δίας, μα Περοπουλικά. Μπράβο εδώ στη Λάρισα, τι να πω. Και με έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Τώρα βγαίνουμε από Λάρισα, έτσι, μπαίνουμε τελική ευθεία για Καρδίτσα. Γενικά, παιδιά, πάντα έτσι βράδυ μου αρέσει να πηγαίνω βόλτα, να πάω κάπου. Δεν ξέρω γιατί έτσι τη νύχτα με μαγεύει αυτός ο δρόμος, έτσι, που έχει τα φώτα. Είσαι εσύ το αυτοκίνητο, μόνος πάντα, έτσι. Δεν ξέρω, έχει κάτι το μαγικό αυτό, ειλικρινά. Θέλω αυτό έτσι να το πω, πόσο έξυπνος ήταν αυτός που έφτιαξε το σχολείο δίπλα στις φυλακές. Σκεφτείτε τι μεγάλο παράδειγμα περνάνε τώρα έτσι στα παιδιά. Κοιτάξτε, αν δεν γίνετε καλοί άνθρωποι στην κοινωνία, άμα σκοτώσετε, άμα κλέψετε ή οτιδήποτε, θα πάτε εδώ μέσα. Ειλικρινά, πιστεύω είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν, να χτίζεις ένα σχολείο δίπλα από μια φυλακή. Μπορεί κάποιοι να πούν ότι ξέρεις, μπα, δεν είναι καλό το ένα το άλλο. Αλλά παιδιά, ειλικρινά, εγώ σαν Μάρκος, αυτόματα περνάει στο υποσυνείδητό σου και παίρνεις ένα μάθημα, σε εισαγωγικά. Αλλά αν θες να κάνεις τη βλακία σου, θα την κάνεις τώρα, έτσι. Μην λέμε ότι επειδή είναι φυλακή δίπλα στο σχολείο, δεν θα γίνουν όλοι τέλειοι. Αλλά είναι μεγάλο σχολείο αυτό, να το πω έτσι. Να είναι μια φυλακή δίπλα στο σχολείο. Και να σου λέει, κοιτάξτε, να λέει ο καθηγητής, εάν δεν γίνεται σωστή στην κοινωνία, πού θα καταλήξετε ακριβώς δίπλα, να βγαίνεις διάλειμμα και να βλέπεις τους άλλους ότι είναι φυλακισμένοι γιατί έκαναν κάτι λάθος στη ζωή τους, μια λάθος στιγμή, τα πάντα. Και να παραδειγματίζεις με αυτούς και να πεις ότι πρέπει να είμαι πάντα ψύχρεμος και να μην χάσω τον έλεγχο. Και πάω και κλέψω, σκοτώσω, κάνω το οτιδήποτε. Ειλικρινά, respect, μπράβο σε αυτόν που το έχει κάνει, ειλικρινά, παιδιά. Τώρα αυτά δεν έχω να σας πω κάτι έτσι το ιδιαίτερο. Πήγαμε, γυρίσαμε. Περάσαμε καλά με τα παιδιά, ειλικρινά, θα το ξανακάνουμε σίγουρα. Ένα ιδιαίτερο βλογκάκι, auto vlog δηλαδή, που ήθελα από καιρό να το κάνω και το σκεφτόμουνα. Πόσο μου αρέσει, ρε φίλε, αυτό το πράγμα, δηλαδή, το είπα και πριν. Δεν ξέρω, έτσι ο δρόμος μου αρέσει τη νύχτα έτσι πιο πολύ. Και ειδικά ο άδειος ο δρόμος, παιδιά, έτσι, κοιτάξτε τώρα. Βέβαια, ο δρόμος πάντα δεν είναι και καλός. Δηλαδή κρύβει κινδύνους πάντα ο δρόμος. Αλλά ξέρεις, όταν κάτι έχει κίνδυνο, σε μαγεύει. Σ' αρέσει, σε ξητάρει, πώς να το πω. Κάπου εδώ δυστυχώς θα σας κλείσω. Σε αυτούς τους δρόμους, παιδιά, ειλικρινά, δεν είναι και ό,τι καλύτερο να οδηγάς και να μιλάς, δηλαδή να σου αποσπάσουν την προσοχή άλλα πράγματα εκτός του δρόμου. Και θέλω σαν Μάρκος να προσέχω περισσότερο το δρόμο παρά να κάνω vlog. Κάπου εδώ θα σας κλείσω, παιδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας. Like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Subscribe στο κανάλι μου. Μία εγγραφή στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram. Το Facebook και το Instagram και όλα αυτά που σας λέω θα τα βρείτε όλα κάτω στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Προσοχή στους δρόμους.
να έχετε πάντα το μυαλό σας μέσα στο κεφάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.